Σεβασμιότατε, κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε περιφερειάρχα, κυρία αντιπεριφερειάρχα, κύριε έπαρχε, κύριε δήμαρχε Μυκόνου, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, κυρία πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, κύριοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, σεβαστό ιερατείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Χρόνια σας πολλά, χρόνια μας πολλά, αυτή την υπέρλαμπρη μέρα, τη γιορτινή για όλη την Άνδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και για την παρουσία σας εδώ. Και σήμερα αυτή την γιορτινή μέρα, ο Δήμος Άνδρου σε μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία θα τιμήσει τον αθλητισμό και τα αθλητικά νιάτα του νησιού. Είναι οι αθλητές μπάσκετ της πλοίας και του στίβου που μας κάνουν περήφανους όχι για το αποτέλεσμα αλλά για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν για αυτή την προσπάθεια. Βγαίνοντας μέσα από τη δυσκολία της πανδημίας, χωρίς καν να προπονούνται για πολύ διάστημα. Γυρίσαν, το πιστέψαν, τα καταφέραν, μας κάναν περήφανους. Πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω και να πω ότι είστε εσείς που μας εμπνέετε. Ευτυχώς όμως έχουμε ανθρώπους από τον Κυριάκο τον Μουστάκα, τους υπόλοιπους προπονητές να προχωρήσουμε λοιπόν στη βράβευση και θα παρακαλέσω τις βραβεύσεις να τις κάνει ο Μητροπολίτης μας γιατί έμεινε ειδικά για τα παιδιά αν και το πρόγραμμά του είναι πολύ πιεσμένο. Ξεκινώντας με την Χέλμη Αγγελική που είναι αρχηγός της ομάδας. Ζαχαρόδη Θεοδώρα. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή της βράβευσης σήμερα. Εξαιρετική τιμή. Στα πρόσωπα αυτών των παιδιών βλέπουμε το αύριο και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι καλύτερο από το φέτος. Έχουν καλή πρόοδο, να συνεχίσουν να αγαπάνε και να ξέρουν ότι έχουν την αγάπη μας και την προσευχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ Δήμαρχε που με τιμάτε να βραβεύσω τα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και όλοι οι παριστάμενοι. Λανέ Ευγενία. Γκουμένη Αθηνά. Κουντά Αναστασία. Πυρίου Μαριτίνα. Σπυροπούλου Κωνσταντίνα. Πέτσα Ειρήνη. Νασοπούλου Κωνσταντίνα. Τελεβέση Παναγιώτα. Τελεβέση Κωνσταντίνα. Εσέ Μαρίνα. Η άμυλα στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ συνεχής και προς τα πάνω που σημαίνει ότι θα βγάζουμε και καλύτερες ομάδες όσο περνά τα χρόνια. Να είστε καλά. Μουστάκα Μελετίνη. Αντώνογλου Δέσποινα. Μπαρού Δέσποινα. Επειδή οι ακόλουθοι που θα κάνουν τις βραβεύσεις θα είναι οι τρεις πλειοκτήτες που μας τιμούν την παρουσία τους, θα βάλουμε και το αίτημα. Το αίτημα λοιπόν είναι το εξής. Όπως είπαμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν ξέμεινε από λεφτά, ξέμεινε από όρημα έργα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Άνδρου έχει ολοκληρώσει την προμελέτη, έχει ξεκινήσει την αδειοδότηση για την εξαίρεση των όρων δόμησης για το κλειστό στο Γαύριο. Ψάχνουμε χρηματοδότηση για την άμεση εκπόνηση της οριστικής μελέτης για να μπορέσουμε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Οπότε, περιμένουμε να σαβάρουν τις δηλώσεις. Κύριε Λιόμπλερ. Χαντάι Λίδια. Ο κύριος Δημήτρης να έρθει και να βραβεύσει τον προπονητή των επιτυχιών, τον Κυριάκο τον Μουστάκα. Συγχαρητήρια. Όλα αυτά θα είναι στις μνήμες σας όταν θα μεγαλώσετε και γίνετε κοπέλες
και θα έχετε ωραίες αναμνήσεις. Εμείς για την άνθρωπα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η δουλειά που κάνουμε τα χρόνια και τα λόγια είναι αρκετά δύσκολη. Οι συνθήκες μας είναι και δεν θέλουμε να παρακολουθούμε. Ελπίζουμε σε ένα μισό γυμναστήριο σύντομα, ώστε να φυλάξουμε όλα τα όνειρα. Εμείς ευχαριστούμε λίγο να κοιτάξουμε. Η Σίλια Κανέλου Κοκκινάκη. Η Σίλια Κανέλου Κοκκινάκη για πρώτη φορά κατάφερε να προβληθεί στην εθνική ομάδα Optimist και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Bodrum, πρώην Αλικαρνασό, της Τουρκίας τον Ιούλιο του 2022. Χάρηκα πολύ που βράβευσα αυτό το κοριτσάκι, το οποίο χρειάζεται ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους σας. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία, η καλλιέργεια που γίνεται στο μυαλό, στο σώμα, στη ψυχή, στα ιδανικά, μέσω του αθλητισμού, που νομίζω ότι αυτό είναι το μέγιστο ιδανικό, το μέγιστο αγαθό για ένα νέο παιδί. Δυστυχώς τα νέα παιδιά, τα περισσότερα, εκτός εξαιρέσεων όπως το σημερινό παιδιών, περνάνε την ώρα τους σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, που βεβαίως η τεχνολογία είναι καλή, αλλά είναι για να μην γίνεται αυτή να είναι εργαλείο δικό μας, να μην γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας, και περνάνε την ώρα τους εκεί, πάνε πίνουν ένα καφέ, και αυτό θεμητό είναι, αλλά ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο γαλουχεί, το οποίο δίνει στόχους. Σήμερα η νεολαία χρειάζεται αυτούς τους στόχους. Μέσα από τον αθλητισμό παίρνει ψυχικές δυνάμεις, ονειρεύεται για να μπορεί να φέρνει αυτούς τους στόχους. Για να μπορούμε να ονειρευόμαστε για τη νέα Ελλάδα με προοπτική, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με αλληλεγγύη. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς, όπως είπε και ο Δημήτρης Στεφάνου, από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία όσο μπορούμε και δεν το κάνουμε μόνο για την Άνδρο, θα το κάνουμε και για άλλα νησιά των Κυκλάδων όσο μπορούμε, γιατί αγαπάμε τις Κυκλάδες, το έχουμε αποδείξει και στην προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε συμπαραστάτες στους αδελφούς Στεφάνου. Κάποια στιγμή είχαμε και εμείς τον πόλεμο, τον μεγάλο πόλεμο, έναν αντίστοιχο πόλεμο. Να μην πω χώρες ή να μην πω μέσω ποιος με ποιον, αλλά με τους αδελφούς Στεφάνου συμπαρασταθήκανε, αντιληφθήκαν το όραμα της ΙΤΖΕ, μας βοηθήσανε, προχωράμε, αγαπάμε τα νησιά και θα έχουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας και το μυαλό μας πάντα στα νησιά του Αιγαίου. Ελίζα Καραουλάνη, με συνειδητοποίηση και στην Εθνική Ελλάδας για τα έτη 2019-2020-2021 στην κατηγορία κοριτσιών Ήλκα, δεύτερα πλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία κοριτσιών Under 16 Ήλκα 4 για το έτος 2019. Η Σοφία Καραουλάνη με συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας στην κατηγορία κοριτσιών Ήλκα 4 για το έτος 2022-2023. Χώρα μας στο παγκόσμιο και στο πανευρωπαϊκό που θα γίνουν στην Πορτογαλία και στην Πολωνία αντίστοιχα. Τον κύριο Φώτη Σταυρίδη, ο οποίος είναι προπονητής του Ναυτικού Ομίλου Άνδρων. Να καλέσουμε και τον κύριο Φώτη Λιγεράκη. Ο κύριος Λιγεράκης επί 23 χρόνια, από το 1984 έως το 2007, ήταν προπονητής του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, όπου πάνω από 1000 ανδριοτόπουλα έμαθαν από αυτόν ιστιοπλοεία και κάποιοι σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία. Αλλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Ναυτικό Ομίλου Άνδρου είναι κάτι εξαιρετικό και γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι επιτυχίες. Να πω πολλά συγχαρητήρια στις πρωταθλήτριες για δεύτερη συνεχή χρονιά στα κορίτσια μας. Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο σας. Γύρισαν ένα παιχνίδι από τους μείον 30 πόντους και το πήραν στα τελευταία λεπτά. Θα αξίζουν και γι' αυτό ακόμα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Κυριάκο, τον Μουστάκα, τον προπονητή,
όπου ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2013, δειλά-δειλά το λέω, και λείπει αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γιώργος Μουζάκης, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε την ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα πω τα ονόματα, τα ξέρετε όλοι. Το κλειστό είναι απαραίτητο για να έρθουν και άλλες νίκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που μας βοήθησαν, μας βοηθούν και μας βοηθάνε. Στους ακτοπλώους μας, στους αδελφούς Στεφάνου, στην Golden Star Ferries, στη Fast Ferries και στη CJET, η οποία ξεκίνησε τώρα και μας κάνει εντελώς δωρεάν σε μετακινήσεις στις Κυκλάδες, που πραγματικά είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που χρειάζεται ένα σύλλογος για να μετακινείται συνέχεια από νησί σε νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον Δήμο για την πρόσκληση. Χωρίστε πάντα επιτυχίες και πάντα προλαχτήτες. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τον Λεωνίδα Τσορτανίδη. Για το έτος 2022 είναι πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία IQ Foil. Τη διάκριση θα παραλάβει ο έφορος του ΝΟΑ κύριος Καραουλάνης. Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης βρίσκεται για αγώνες στο εξωτερικό. Καλή του επιτυχία. Μέσα σε 8 χρόνια, από το 2014 έως σήμερα, η Εφταλία Παπαδοπούλου έχει κερδίσει 13 χρυσά, 4 ασημένια και 10 χάρτινα μετάλλια, συμμετέχοντας σε διασυλλογικά και ύποπτα κλίματα σύνορα, ενώ το 2020 ανεδείχθη χρυσή πανελληνιονίκης στο σύνθετο έξαθλο. Η Εφταλία Παπαδοπούλου συγκαταλέγεται από το ΣΕΓΑΣ μέσα στους επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας. Και καθώς η ίδια δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ για επαγγελματικούς λόγους, στην τιμητική διάκριση θα παραλάβει εκ μέρους της ο Άρης Διακούλης, Γενικός Αρχηγός Τύπου του Ανδριακού. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Ιακοπούλου. Κλείνοντας με την ευχή, η άβρα της επιτυχίας των παιδιών να συνοδεύσει μια πετυχημένη σεζόν και για τους ακτοπλώους και για όλο τον κόσμο του τουριστικού και οικονομίας, θα μου επιτρέψετε να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος ως προς εσάς. Εσείς βοηθάτε τους άλλους. Δεσμεύω λοιπόν ότι μέχρι την Παρασκευή οι τρεις αυτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν το νησί θα λάβουν μία επιστολή από μένα, η οποία θα έχει το κόστος της οριστικής μελέτης για το κλειστό δια του 3. Και περιμένουμε τις ευχές σας από την Παρασκευή. Σε οτιδήποτε περιέχει αγάπη, λογική και όραμα, είμαστε μέσα. Και θέλω, εκτός τους βουλευτές, τους δημάρχους, τους εκπροσώπους, τον κύριο Περιφερειάρχη, σε ξεχάσανε λίγο σήμερα. Η αναφορά σε ξεχάσανε. Έχεις την ομορφιά σου και το κύρος σου, σε κάτσε. Και την εκτίμηση τη μεγάλη τη δικιά μου. Όπως έχω και τεράστια εκτίμηση στο Σεβασμιότατο, με ξέρετε, δεν σας γλύφω, το λέω με καρδιά. Είναι τυχερές οι κλάδες που έχουν εσάς σαν Μητροπολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, νομίζω ότι πήγαμε καλά σήμερα, για να δούμε. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε.